Δεν γίνεται, 20 χρόνια είναι αυτό το βιολί. Εμπρός. Καλησπέρα, Δάκη. Γεια. Μ' ακούς? Ναι. Πάρε και τον καρεμπέ, άντε γεια. Τι να κάνεις? Αγαπάς τον καρεμπέ? Αγάπα το. Εμπρός. Έχετε τρέλα, βλέπω. Τζίψι. Κανένα τζίψι. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Τάκη, είμαι ο Νίκος από τους Αγίους Αναργύρους. Είσαι καλά? Γεια σου, Νίκο. Καλά είμαι. Λοιπόν... Τι καλά, αφού βλέπεις με τι μιλάω. Εντάξει. Σου σε πήρα να σου πω ένα ανέκδοτο μόνο και να κλείσω. Ναι, για πες. Λοιπόν, άκου, Τάκη, ρωτάει η δασκάλα το Τωτό, ναι, τι ομάδα είναι. Και λέει... Και λέει Ολυμπιακός. Λέει, γιατί, αγόρι μου, έγινες Ολυμπιακός, πώς έγινες? Να, ρε, ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου, η μεγάλη μου η αδερφή. Και του λέει, εντάξει, εντάξει, αυτοί ήταν Ολυμπιακοί. Αν ο πατέρας σου ήταν πούστης και η μάνα σου με την αδερφή σου πουτάνες, τι ομάδα θα ήσουν? Παναθηναϊκός, κυρία. Αυτό πήρα να σου πω. Καλό βράδυ. Καλό, ρε φιλαράκο. Αλλά εντάξει, παιδιά, αυτή η εκπομπή, επειδή είναι ιερό πράγμα η μάνα, όπως είναι και οι νεκροί, γι' αυτό δεν βρίζουμε ούτε μανάδες εμείς οι Ολυμπιακοί, ούτε νεκρούς. Θα ήθελα να μην βρίζουμε, λέμε, για μανάδες. Είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ. Εμπρός. Α, βρίζουμε κανένα συγγενή. Εμπρός. Ωραίο ανέκδοτο. Δηλαδή, του είπε, πόρε φίλε. Για πάμε. Σήμερα έχει έρθει ένας καινούριος εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο που το μυαλό του το έχει στα κουπόνια. Εμπρός. Ο προηγούμενος ήταν ερωτευμένος με την κονσόλα. Αυτός είναι με άλλα πράγματα. Εμπρός. Είναι κάτι που θα το μάθετε όταν κλείσει η εκπομπή. Εμπρός. Εμπρός. Πάμε. Έλα, εσύ είσαι. 93-56 ΑΕΚ, 85-50 ο Παναθηναϊκός, 85 Ολυμπιακός νίκες, ΠΑΟΚ 92-52. Τι γίνεται? Εμπρός. Ναι. Θα το μάθεις επιτέλους να το... Α, έτσι. Αυτό... Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι σήμερα... Έχει παίξει ρόλο, παιδιά, και 50 μέρες τώρα κλειστούρα μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται, δεν θα το κάνει ποτέ, άμα το πω. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τώρα κάποια...